centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Χάτσιο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν, γιατί ως συνέχεια και της προηγούμενης μας εκπομπής, θυμάμαι, τα είπαμε στην αρχή των εμβολιασμών για τους υγειονομικούς, να μας πείτε αρχικά αν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία με τους εμβολιασμούς και των νοσοκομείων και ίσως και ιδιωτών γιατρών, δεν ξέρω. Η πρώτη φάση λοιπόν του εμβολιασμού, που όπως είπαμε αφορούσε υγειονομικούς, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χθες, από αυτούς οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι θα το κάνουν, ναι, να εμβολιαστούν. Ωραία, έγιναν 284 εμβόλια. 284 τελικά, 284 έτσι, εμβόλια. Ωραία. Σε προσωπικό του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας, του ΕΟΔΗ, του ΕΚΑΒ. Και επειδή υπήρξαν και κάποιες ακυρώσεις λόγω αλλεργιών ή διαφόρων λοιμόξεων που υπήρξαν την τελευταία στιγμή, συμπληρώθηκαν από ιδιώτες γιατρούς. Ναι, γιατί μάθαμε ότι ήρθαν και κάποιοι ιδιώτες γιατροί να κάνουν τα εμβόλια. Ειδοποιήθηκαν τελευταία στιγμή ακριβώς για να μην χαθεί ούτε μία δόση. Ακριβώς. Έχουμε τα στοιχεία να πούμε πόσοι από το νοσοκομείο, πόσοι από τα κέντρα υγείας σε σχέση με τον συνολικό αριθμό τους. Δεν έχω ακριβέστατα στοιχεία, ναι, αλλά περίπου από το νοσοκομείο είναι γύρω στις 200, μεταξύ 200, γύρω στις 200, 199, 201, κάπου εκεί πέρα. Mm-hmm. 47 νομίζω από το κέντρο υγείας της, από το ΙΚΑ της Καστοριάς. Mm-hmm. 18 από το ΕΚΑΒ. Αυτά. Και νομίζω γύρω στους 8 με 10 ίσως γιατρούς ιδιώτες. Απλά δεν τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία, κύριε Χάτσιο, των υγειονομικών σε νοσοκομεία και γεωργίες. Ναι, θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάποιο νούμερο μπορεί να φάνηκε, γιατί άκουσα μια συνέντευξή σας χθες με τον κύριο Παπαδόπουλο, όπου ναι, υπερτονίσατε, 16 δηλαδή δεν... Ναι, ναι. 60, 70 ή 16... Τονίζει τους 54 που θέλουν να το κάνουν και όχι τους 16 που δεν θέλουν να το κάνουν. Για διαφόρους λόγους όμως διευκρινίσαμε. Για αυτό ακριβώς. Τους 16 δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν τυχόν για κάποιον δικό τους λόγο αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο ή αν υπάρχει ένας αντικειμενικός λόγος υγείας. Όχι, υπάρχει αντικειμενικός λόγος υγείας που δεν τους επιτρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι και σε αυτό το ποσοστό αυτών που δεν έχουν κάνει εμβόλιο, πάλι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άτομα τα οποία για διάφορους λόγους υγείας δεν ενδείκνυται να κάνουν το εμβόλιο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να το κάνουν σε επόμενο στάδιο, σε επόμενη φάση. Εννοείται. Και πάντα να υπενθυμίσουμε ότι το εμβόλιο είναι προαιρετικό έτσι κι αλλιώς, γιατί ξεκινάμε και τους εμβολιασμούς μαζικά στον πληθυσμό και της Καστοριάς. Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, γιατί από την προηγούμενη συζήτησή μας, κύριε Χάτσιο, είχαμε καταλάβει ότι τα τρία εμβολιαστικά κέντρα θα είναι αυτά που είχαν ανακοινωθεί κιόλας. Κοιτάξτε. Είχατε αφήσει και ένα παράθυρο βέβαια για τον νοσοκομείο. Δεν άφησα παράθυρο. Εγώ είπα ότι εμείς έχουμε αναπτύξει, γιατί έτσι χρειάστηκε πρώτη την εμβολιαστική μας γραμμή. Ωραία. Δεν επρόκειτο να την κλείσουμε. Με την έννοια ότι οι χώροι οι οποίοι δημιουργήθηκαν, το προσωπικό το οποίο εκπαιδεύτηκε, είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει οποιασδήποτε ανάγκες προκύψουν. Ναι. Δεν μπορούσαν ίσως να είναι ιδιώτες γιατροί, να ήταν άλλες κατηγορίες επαγγελματιών ή όπως σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις οδηγίες που έχουμε, τώρα μας ανατέθηκε η ηλικιακή ομάδα άνω των 85 ετών. Ναι, ήταν έκπληξη που δεν είχαμε το ΙΚΑ, ας πούμε, μέσα στο... Δεν θα ήθελα να... Ναι. Για μένα μπορώ να πω ήταν έκπληξη. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν στα πλαίσια του σχεδιασμού, στα πλαίσια του σχεδιασμού του Υπουργείου. Αυτές τις οδηγίες έχουμε, αυτές τις οδηγίες εφαρμόζουμε. Άρα μισό λεπτά, και εδώ μας λέτε ότι όταν πάμε στις ηλικιακές ομάδες 75 άνω, στην επόμενη ομάδα μας, εκεί υπάρχει πιθανότητα να μπει το ΙΚΑ μέσα. Εγώ θεωρώ, επειδή μίλησα και με τον κύριο Παράσχο και μου είπε ότι εμείς είμαστε πανέτοιμοι, θεωρώ ότι ναι, θα είναι μέσα και το ΙΚΑ της Καστοριάς. Άρα λοιπόν θα μπει ίσως σε επόμενη φάση. Εκτίμηση, έτσι, επόμενη... Ναι. Ναι, θα μπει σε επόμενη φάση πιθανά. Ναι. Ωραία. Τώρα, ξεκινάμε όντως 16 του μήνα. Τώρα, ξεκινάμε πράγματι το Σάββατο στις 16 του μηνός από το 8-9 το πρωί. Μάλιστα. Ωραία.
Δεν έχουμε την Κυριακή, τουλάχιστον δεν φαίνεται μέσα στο σύστημα να έχουν πει ραντεβού την Κυριακή και συνεχίζουμε μετά από την Δευτέρα και τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο περισσότερος κόσμος και νομίζω το έχετε αναλύσει κι εσείς, είναι ότι τις πρώτες μέρες αυτόματα το σύστημα για την ηλικιακή ομάδα άνω των 85 ετών, ναι. όσοι είχαν κάνει αίτηση, είχαν τη δυνατότητα άειλης συνταγογράφησης, αυτόματα κλείστηκαν τα ραντεβού τους. Και υπήρχε δυνατότητα υπάρχει ακόμη δυνατότητα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που πήραν το μήνυμα για το συγκεκριμένο ραντεβού σλότ που τους ορίστηκε, να αποδεχτούν ή να μην αποδεχτούν το ραντεβού. Άρα έτσι, λοιπόν τα πρώτα ραντεβού για τις 16. Ναι. Έτσι να επιβεβαιώσουν, όχι να μην. Από τη στιγμή που δεν θα το επιβεβαιώσουν, σημαίνει ότι το αρνούνται. Έτσι, το δεν χρειάζεται να πούνε το αρνούμε. Από τη στιγμή που θα εκπνεύσει το όριο των 72 ωρών και δεν θα έχουν επιβεβαιώσει το ραντεβού τους, ότι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, αυτόματα. Σημαίνει δεν αυτό άρνηση. Έτσι, δεν θα ισχύει το ραντεβού τους, άρα λοιπόν θα πάνε στο γενικό πληθυσμό, εάν θέλουν αργότερα να κάνουν το εμβόλιο. Άρα λοιπόν αυτοί που θα είναι από το Σάββατο οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν από τον πληθυσμό, επαναλαμβάνω, της Καστοριάς, είναι αυτοί που ήταν με την άειλη συνταγογράφηση ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτόματα το μήνυμα, έτσι. Ναι. Γιατί ναι. και εμάς μας είχαν εντύπωση, μας είχαν πάρει και μας είπαν 16 του μήνα, μας λένε στο νοσοκομείο. Λέω πώς 16. Και όμως 16. Ακούστε λίγο, δεν ξέρω. Εάν εκπνεύσουν ναι. οι 72 ώρες ναι. και υπάρξουν κάποια κενά για το Σαββάτο, μήπως ανοίξει για κάποιες ώρες το σύστημα και επιτρέψει κάποιους να, που θέλουν να κάνουν να μπουν στις 16. Mm-hmm. Το βλέπω λίγο απίθανο τουλάχιστον αυτή την πρώτη μέρα, ναι. γιατί εμείς θα πρέπει, το Υπουργείο θα πρέπει να έχει προγραμματίσει να μας στείλει τα εμβόλια. Ναι. Άρα κάποια στιγμή, ας πούμε, παράδειγμα Παρασκευή 12 η ώρα, ξέρω, θα κλείσει το σύστημα και θα πούν αυτές οι αιτήσεις έχουν γίνει, το 12 είναι τυχαίο, έτσι. Mm-hmm. Όταν εκπνεύσουν 72 ώρες, το σύστημα θα κλείσει και θα καταμετρήσουν πόσα έχουμε να στείλουμε για το Σάββατο, τόσα, και να στείλουν τα εμβόλια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Για να το δούμε λίγο αυτό, γιατί έρχονται και κάποια ερωτήματα εδώ. Πώς επιβεβαιώνουμε το ραντεβού, λέει εδώ η φίλη μας η Μαρία. Λοιπόν, θεωρητικά. Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε. Θα μπορούσα να σας απαντήσω θεωρητικά. Ναι. Σας απαντάω όμως πρακτικά, γιατί έτυχε τέλος πάντων για τη μητέρα μου, που είχα δηλώσει το δικό μου το email, να μου έρθει στις 12 του μηνός, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, 12 και κάτι ας πούμε, το μήνυμα. Ωραία. Μάλιστα. Και μου έλεγε αυτό ακριβώς, ότι έχει οριστεί το ραντεβού σας για τις 19 του μηνός τάδε ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς ναι. και εντός 72 ώρων να το επιβεβαιώσετε. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν ένα μήνυμα επιβεβαίωσης αναφέροντας έναν κωδικό που μας δίνει το ΑΜΚΑ, τέλος πάντων, και επιβεβαιώνουμε πολύ απλά το ραντεβού. Μάλιστα. Την επιστροφή ενός μηνύματος πάλι. Με την επιστροφή ενός μηνύματος. Για αυτούς που πήγαν στο φαρμακείο και στο ΚΕΠΟ, πήραν το χαρτί με τον κωδικό, τον οποίο πρέπει να έχουν μαζί τους όταν θα πάνε για να κάνουν. Αυτοί χρειάζεται να απαντήσουν κάτι. Θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι πράγματα τα οποία δεν έχω άμεση ενημέρωση, ναι. δεν θα ήθελα να μην δώσω απόλυτα ακριβείς πληροφορίες. Γιατί νομίζω από το φαρμακείο ή το ΚΕΠ, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ, μην κάνω κάποιο λάθος, με το χαρτί αυτό ουσιαστικά είναι για χαρτί επιβεβαίωσης, το παίρνεις και πας με τον αριθμό σου αυτόν, τον κωδικό λέω, που έχει. Επειδή δεν το έχω κάνει, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, δεν έχω κάποιες πληροφορίες, αλλά θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής, όπως πολλές φορές με πειράζει, πολλές φορές όταν βγαίνει κάποιος και μιλάει εκ μέρους του νοσοκομείου, με στοιχεία που μπορεί να μην είναι απόλυτα διασταυρωμένα, ασχέτως ποιον φορέα εκπροσωπεί, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα. 16 λοιπόν του μηνός, εκτός από το νοσοκομείο, ξεκινά και το κέντρο υγείας του Άργους ή το κέντρο υγείας του Άργους πάει λίγο πιο μετά? Αυτό με τον κύριο Μαγαλιό. Με τον κύριο Μαγαλιό. Πιστεύω, 16, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω, δεν πρόκειται να μιλήσω σήμερα με τον Σταύρο, οπότε με τον κύριο Μαγαλιό. Οπότε ας μην απαντήσω. Ωραία. Εσείς όμως 16 του μηνός στο νοσοκομείο. Υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάμε, ναι. Θα τα έχουμε σίγουρα τα εμβόλια εδώ. Πότε θα έρθουν τα εμβόλια εδώ? Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς υπάρχει ο χρόνος που ξέρετε που πρέπει να. Ο χρόνος ζωής των εμβολίων. Ναι. Πιστεύω ότι και την τελευταία στιγμή αύριο θα μας ειδοποιήσουν τι ώρα θα παραλάβουμε. Γιατί ακριβώς θέλω να ξέρουν και μέχρι την τελευταία στιγμή πόσα εμβόλια να στείλουμε. Τα εμβόλια αυτά τα παραλαμβάνετε όχι σε ψυγεία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατσιώτη, δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτά έρχονται με συγκεκριμένη αποστολή, ναι. σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα, με συγκεκριμένη εταιρεία Courier, ναι, ναι. και με συνοδεία, τουλάχιστον την πρώτη φορά όπως είδατε, με συνοδεία της αστυνομίας. Της αστυνομίας, ναι, ναι. Ωραία. Σαφώς δεν είναι στη βαθιά κατάψυξη των μείων 70 βαθμών. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που θα βγουν από αυτά τα ψυγεία κοντέινερ, φαντάζομαι ότι είναι τα
εμβόλια έχουν μια διάρκεια ζωής 5 ημερών. 5 ημερών. Μία μέρα, μισή μία μέρα για τη μεταφορά. Είναι η μεταφορά, άρα 4 ημέρες. Ακριβώς. Εμείς έχουμε προγραμματισμό τον αριθμό των εμβολίων που κάθε φορά παραλαμβάνουμε να τα καταναλώσουμε εντός 4 ημερών. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η πρώτη παρτίδα που θα έρθει. Πιθανά αύριο, λέτε έτσι. Πιθανά αύριο. Όχι, πιθανά αύριο, σίγουρα αύριο και τελειώσει. Σίγουρα αύριο, ναι, σωστά. Το Σάββατο ξεκινάμε. Σίγουρα αύριο. Δηλαδή, αν τυχόν χτύπα ξύλο κάτι δεν πάει καλά, προφανώς δεν θα μπορεί να ξεκινήσει ο εμβολιασμός και θα υπάρξει πολύ μεγάλη αναστάτωση που θέλουμε να πέφτουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πιστεύω μέσα στο σχεδιασμό είναι να ξεκινήσουν αύριο και να παραδοθούν κάποια στιγμή το μεσημέρι, το απόγευμα σε εμάς. Ξέρουμε πόσα είναι, και μάλλον να το πω και το εξής. Άλλα θα έρθουν σε εσάς, άλλα θα πάνε στο κέντρο υγείας. Δεν θα τα διοχετεύσετε εσείς στο κέντρο υγείας μετά. Όχι, όχι. Θα πάνε ξεχωριστά. Είναι πρώτη φορά, έτσι. Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Έχουμε όμως εικόνα το πόσα θα παραλάβουμε αύριο σαν νοσοκομείο. Όχι, ούτε και αυτό, γιατί όπως σας είπα, ακόμη η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Θα μπορούσα ίσως να σας πω ότι μέχρι στιγμής για το Σάββατο έχουν επιβεβαιωθεί 25 εμβολιασμοί, 25 εμβολιαζόμενοι, αλλά επειδή ακριβώς τρέχει η διορία των 72 ωρών, πιθανόν αυτό το νούμερο να αυξηθεί. Στο νοσοκομείο θα είναι ένα ή δύο εμβολιαστικά κέντρα όπως είναι στο Άργος. Προσέξτε, άλλο. Μην μπερδευόμαστε λίγο με τους όρους. Ναι. Άλλος όρος εμβολιαστικό κέντρο και άλλο η εμβολιαστική γραμμή. Γραμμή, μάλιστα, συγγνώμη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εμβολιαστικό κέντρο είναι ένα και το κέντρο είναι ένα. Από εκεί πέρα είναι πόσες εμβολιαστικές γραμμές θα έχουμε. Εμείς έχουμε μία εμβολιαστική γραμμή που θα δουλεύει σε δύο βάρδιες. Μάλιστα. Πρωί και απόγευμα δηλαδή. Τώρα, επειδή ξέρουμε πως είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο, δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπαίνει μέσα έτσι πως είναι τα μέτρα. Πώς γίνεται καλά, τώρα, και... δώστε μας λίγο. Φτάνω στην πύλη, τι κάνω. Πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτό το ζήτημα. Οπότε είναι μια ευκαιρία έτσι με ησυχία, με ηρεμία να επιστήσουμε την προσοχή στο κοινό όσον αφορά τον τρόπο προσέλευση. Μάλιστα. Το ραντεβού έχει μια συγκεκριμένη ώρα. Παράδειγμα, ας πούμε 11 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ τους εμβολιαζόμενους, το κοινό, αλλά και τους συνοδούς που πιθανόν για την ηλικιωμένοι άνθρωποι να τους συνοδεύουν. Να κρατήσουμε με απόλυτη ακρίβεια αυτόν τον χρονοπρογραμματισμό. Καταλαβαίνω την αδημονία που έχουν πολλές φορές και την ανησυχία, ιδίως οι ηλικιωμένοι, αλλά επειδή είναι χειμώνας, ωραία, επειδή είμαστε μέσα στην πανδημία. Και ούτως ή άλλως η προσέλευση στο νοσοκομείο και η είσοδο στο νοσοκομείο γίνεται πολύ αυστηρά και με τους ελέγχους που προβλέπονται, θερμομέτρηση κτλ. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κοινό, ακόμη και αν είναι εμβολιαζόμενοι, πριν από τον χρόνο, 5-10 λεπτά πριν από τον χρόνο που είναι προγραμματισμένο το ραντεβού του. Δηλαδή, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα λοιπόν, που είπατε. Μην έρχονται λοιπόν μία ώρα, δύο ώρες, μισή ώρα πιο πριν, γιατί θα είναι εκτός του χώρου του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν κάποιος που έχει ραντεβού στις 11. Καταλαβαίνετε, αν έχει έρθει και έχει κρύο, θα είναι στο κρύο. Δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να μπορέσουμε να τους βάλουμε να περιμένουν έστω στον χώρο αναμονής. Στον προθάλαμο, ναι. Γιατί το χώρο αναμονής θα είναι ο προηγούμενος εμβολιαζόμενος, ο οποίος πρέπει να παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα, 1/4, 20 λεπτά, μισή ώρα, τέλος πάντων ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον όμως 1/4. Ωραία. Μήπως παρουσιάσει κάποια αντίδραση. Μάλιστα. Άρα, εγώ που έχουμε, έχουμε συγχρονισμό, έτσι. Να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο. Έχω ραντεβού, όπως είπαμε, στις 11. Έρχομαι, ας πούμε, στην πύλη 11 παρά 5. Ακριβώς. Εγώ που θέλω να συνοδεύσω τον πατέρα μου ή τον ηλικιωμένο για να κάνει το εμβόλιο, μπαίνω κι εγώ μέσα μαζί του ή μόνος του θα μπει? Τυπικά όχι. Μάλιστα. Τυπικά όχι. Τώρα, σε μια ακραία περίπτωση όπου τέλος πάντων είναι αδύναμος ή έχει κάποια αδυναμία επικοινωνίας κτλ. Γιατί είμαστε μιλάμε για μεγάλη. Να μην μπορεί να προχωρήσει, να περπατήσει. Αυτό. Ή μπορεί να μας δώσει, ξέρω εγώ, με ακρίβεια το ιστορικό του. Εδώ είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα όσοι προσέρχονται, οι ίδιοι ή ο συνοδός τους, να έχουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του ιστορικού. Άρα λοιπόν εκεί που... Καταρχάς όσον αφορά τις αλλεργίες που πιθανόν να είχαν στη ζωή τους. Ναι. Ωραία. Και δεν λέω μια έτσι, τυπική, θα τα ρωτήσουν αυτά βέβαια οι γιατροί, αλλά έτσι μια μικρή αλλεργία. Κυρίως αν είχαν νοσηλευτεί, αν είχαν πάρει κάποια φάρμακα, αν είχαν πάρει κάποια αγωγή για θέματα αλλεργικά. Α
Και δευτερεπόντως τι φάρμακα ενδεχομένως παίρνουν. Άρα λοιπόν ο συνοδός σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συνοδός θα το κρίνουμε κατά περίπτωση. Έτσι. Μάλιστα. Δεν θέλω να δημιουργούνται εντάσεις ή κόντρες και διαξυφισμοί με το προσωπικό το οποίο είναι στην διαλογή, στην είσοδο δηλαδή και κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Παρακαλώ για τη συνεργασία και του κοινού, έτσι ώστε να διευκολυνθούμε όλοι. Είναι ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο έργο σε όλο του το πλάτος, έτσι ένας εμβολιασμός τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων. Θέλει ένα πάρα πολύ καλό σχεδιασμό που γίνεται από το Υπουργείο και λειτουργεί πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα. Πρέπει όλα τα μέρη λοιπόν, η υγειονομική από τη μία μεριά και το κοινό από την άλλη μεριά, να δείξουμε συνεργασία, καλή θέληση και αν χρειαστεί κάποια φορά και υπομονή. Μάλιστα. Τώρα, σε ποιον χώρο του νοσοκομείου θα γίνουν οι εμβολιασμοί? Για όσους ξέρουν, θα είναι ένα από τα εξωτερικά μας ιατρία. Α, στα εξωτερικά από ιατρία. Από την πύλη λοιπόν, γιατί δεν μπαίνει κανείς από την πύλη χωρίς να έχει καταγραφεί. Ναι. Από την πύλη λοιπόν θα δοθεί η οδηγία πού θα κατευθυνθούν. Ήδη εμείς από τις προηγούμενες φάσεις έχουμε κάνει διαγραμμίσεις, έχω κάνει διαγραμμίσεις στο νοσοκομείο με διαφορετικά χρώματα που θα, για παράδειγμα, ανάλογα που θέλει να πάει κάποιος, δύο πύρες βασικά έχουμε, έτσι, για τους ύποπτους και για όλα τα άλλα περιστατικά. Άρα λοιπόν από την πίσω πλευρά που ήταν τα ΤΕΠ, από εκεί θα είναι η είσοδο αυτών οι οποίοι θα κάνουν το εμβόλιο. Πολύ. Και από εκεί και πέρα, στα 15 μέτρα ξέρω εγώ, είναι το ιατρείο στο οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί. Και θα είναι ένας κάθε φορά, το ξαναλέμε λίγο αυτό, δεν θα υπάρχει συνοστισμός. Ένας κάθε φορά ανατέταρτο. Γι' αυτό ακριβώς έγινε. Ο χρόνος του τέταρτου είναι αρκετά μεγάλος. Και κάποιος μπορεί να πει ότι γίνεται και κάποια σπατάλησε εισαγωγικά ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε 5 λεπτά και σε 8 λεπτά, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Όμως επειδή θέλουμε να υπάρχει μια τάξη, επειδή πρέπει να καταγραφούν στο τάμπλετ, έτσι όπως γίνεται στην διαδικτυακά τα στοιχεία, για να μην υπάρχουν οποιαδήποτε λάθη, πρέπει να παθεί το ιστορικό, η πίεση, όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία και ταυτόχρονα μείνει και ένα χρονικό διάστημα μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση. Ορίστηκε τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση ανατέταρτο. Κάτι έχει υποθεί ότι αν μπορεί να επισκεφθεί σε επόμενη φάση μπορεί να γίνει και δεκάλεπτο στον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανατέταρτο το ραντεβού. Τώρα, πολλά ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες για ανθρώπους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι κατάκητοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο και οι πολίτες που ανησυχούν για αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι το ξέρουν κάτω και στο Υπουργείο. Περιμένουμε οδηγίες πάνω σε αυτό. Γιατί εδώ δύο είναι οι λύσεις. Κάποιος πρέπει να πάει στο σπίτι ή ένα ασθενοφόρο θα πρέπει να παραλάβει τον κατάκητο και τον φέρει στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρουμε πάντως τι θα γίνει με αυτές τις λύσεις. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, θα μας έχουν ενημερώσει ποια λύση θα προκριθεί. Κάθε λύση, αν θέλετε, έχει τα υπέρ και τα κατά της. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί εδώ εμπλέκεται και το ΕΚΑΒ, το οποίο θα πρέπει να κάνει τις μετακινήσεις των ασθενών. Μάλιστα. Ερωτήσεις επίσης που δεχόμαστε είναι οι εξής. Η στελέχωση του ΕΚΑΒ πρέπει να καλύψει και τα επίγοντα περιστατικά που προκύπτουν, τα έκτακτα περιστατικά, ειδικά στην επαρχία που δεν είναι και πάρα πολύ καλή η στελέχωση και στην Καστοριά του ΕΚΑΒ. Εμείς έχουμε κάποια δικά μας ασθενοφόρα. Τέλος πάντων, περιμένουμε οδηγίες. Άρα λοιπόν, εσείς το θέσατε το ζήτημα, αυτό να καταλάβουμε. Θα δοθεί κάποια λύση. Ναι. Το θέσατε το ζήτημα, περιμένουμε απάντηση γι' αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται καν να το θέσουμε. Εμείς είναι αυτονόητο όπως το θέτουν και οι πολίτες. Η απάντηση είναι που θα πρέπει να έρθει από το Υπουργείο. Η απάντηση που πρέπει να έρθει από το Υπουργείο. Επίσης, μας θέτουν το εξής ερώτημα. Πρόσφατα περάσαμε κορονοϊό. Για πόσο διάστημα έχουμε την ανοσία και πότε πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο? Εδώ με ποιον θα συνοηθούν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και επίσης η επιστημονική κοινότητα έχει δώσει στο εγχειρίδιο οδηγιών, εκπαιδευτικών οδηγιών που έχουμε για το πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Ωραία. Αλλά πάλι είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν θέλω να πω σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες γιατί είναι καθαρά ιατρικό θέμα. Έτσι είναι το υλικό φορτίο το οποίο μεταφέρει. Έχει κρατήσει ή μεταφέρει ο καθένας, δεν απαγορεύεται να κάνει κάποιος το εμβόλιο ενώ έχει νοσήσει, αλλά το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να το κάνει ή επιβάλλεται να το κάνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να συνοηθεί με τον γιατρό του ίσως. Έτσι, πολύ ακριβής απάντηση. Ναι. Μάλλον πιθανόν ο ΕΟΔΗ, ο οποίος έχει όλα τα στατιστικά στοιχεία, μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
Μας θέτουν εδώ επίσης ερωτήματα, κύριε Χάτσο. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω, τώρα δεν είμαι πρόχειρος για να δω, θα προσπαθήσω να δω ποια είναι τα τελευταία δεδομένα πάνω σε, σε αυτό το θέμα και θα, αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε. Ναι. Υπάρχουν εδώ άνθρωποι που δεν έχουν και δικό τους μεταφορικό μέσο, μένουν σε απομακρυσμένα χωριά, μας λένε πώς θα κατεβούμε για να κάνουμε. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά είναι ζητήματα, ναι, τα οποία σε πρώτη φάση εγώ θα έλεγα, αν δεν υπάρχει, αν δεν έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, καλύτερα να μην αποδεχτούν το ραντεβού, ναι, ώστε να μπορεί να λυθεί. Αλλά καλύτερα ας γίνει μια επικοινωνία προηγουμένως. Δηλαδή θα είναι μάλλον άδικο και δεν θα φταίνε και οι ίδιοι αν αποδεχτούν, ναι, το ραντεβού χωρίς να έχουν φροντίσει ή να έχουμε να εξασφαλίσει τη μετακίνηση και μετά να χάσουν το ραντεβού. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρουμε και τι ποινή, σε εισαγωγικά, έτσι, θα μπει. Μπορεί να υπάρχει για κάποιον ο οποίος δεν θα αποδεχτεί το ραντεβού. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα μια φορά να αλλάξει το ραντεβού, αλλά μια φορά και για σοβαρό λόγο. Άλλο να το αλλάξει, σαφώς να το αλλάξει. Έτσι. Ναι. Σαφώς να το αλλάξει. Αλλά άλλο είναι να μην εμφανιστεί. Ναι, φανταστείτε, ναι, δηλαδή κάποιος, είτε το έχουν ορίσει το ραντεβού, είτε από μόνος το όρισε το ραντεβού, ελαφρά την καρδία να πει, μωρέ, και τι έγινε, δεν πηγαίνω. Θα πάω άλλη φορά. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι και τόσο απλό σαν κοινωνία. Έτσι. Γιατί, όπως σας είπα, τα εμβόλια είναι κυριολεκτικά αριθμημένα, τα ραντεβού είναι κυριολεκτικά αριθμημένα και θα ήθελα τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα, μέχρι να ομαλοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση, κάποιος να είναι σίγουρος ότι θα έρθει και μπορεί να έρθει για να έρθει. Δεν λέω να μην το διακινδυνεύσει, αλλά δεν ξέρω τι οδηγίες θα πάρουμε για κάποιον ο οποίος αποδέχτηκε το ραντεβού και τελικά δεν εμφανίστηκε. Μάλιστα. Για οποιοδήποτε λόγο. Άλλο ερώτημα που μας βάζουν. Εδώ ο φίλος μας είναι άνω των 85. Μπορεί να το κάνει αργότερα όταν θα έχουμε πάει σε χαμηλότερες ηλικιακές ομάδες 75-65. Δηλαδή μπορεί σε δύο μήνες αυτός που είναι 85 και άνω να το κάνει σε δύο μήνες ή θα χάσει τη σειρά του? Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Και εγώ αλλά φαντάζομαι ναι, αλλά... Το λέω φαντάζομαι, όχι, δεν έχουμε συγκεκριμένη οδηγία. Ναι. Έτσι, αλλά... Εγώ θα έλεγα, αν χρειαστεί, δηλαδή από τη στιγμή που θα κλείσει αυτό το 72ωρο, γιατί είπαμε ότι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, ναι, θα είναι αυτοί τους οποίους αυτόματα κλείστηκε το ραντεβού. Μάλιστα. Δεν υπήρχε δηλαδή η προηγούμενη θέληση να πω στο σύστημα ή να πάω στο φαρμακείο και να μου κλείσετε ένα ραντεβού. Ναι. Ωραία. Ναι. Ήταν αυτοί οι οποίοι κάπως έπρεπε να ξεκινήσει το σύστημα, τους ορίστηκε το ραντεβού και μετά αποδέχονται ή δεν αποδέχονται. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Μπορεί κάποιος, όπως είπατε, εκείνη την ημέρα που ορίστηκε το ραντεβού, για τον άλλο β' λόγο που να μην μπορεί να μετακινηθεί, να μην έχει μέσον, οι δικοί του να έχουν δουλειά εκείνη τη στιγμή και να μην μπορούν. Είναι κάποια μικροπροβληματάκια τα οποία κατά περίπτωση πιστεύω θα λυθούν. Τώρα, άλλο ερώτημα. Για τέτοιες περιπτώσεις είμαστε ανοιχτοί στο να μπορούμε να τα συζητήσουμε και να βρούμε τη λύση, αλλά βέβαια δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή ή και οι γιατροί μας, ωραία, να δώσουμε τη σίγουρη απάντηση μέχρι που να έρθει μια κατευθυντήρια οδηγία από το Υπουργείο. Σωστά. Η οποία πιστεύω θα υπάρξει μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των 72 ωρών, ώστε να δούνε τι κενά έχουμε, τι ανταπόκριση υπήρχε, όλα αυτά τα θέματα. Ερώτηση από ακροτή που πιθανά να έχει αμφιβολίες ή ακόμα καχυποψίες. Είπατε νωρίτερα ότι εμβολιάστηκαν περίπου 300 υγειονομικοί στο νομό Καστοριάς. Ναι. Παρουσιάστηκε κάποιο θέμα σε κάποιον από αυτούς, ρωτάει εδώ το μήνυμα, ή όλα πήγαν καλά? Όχι, σε εμάς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Καμία παρενέργεια, κανένα πρόβλημα. Ναι. Ή δεν ξέρω από αυτές τις ελάχιστες που ακούγονται ότι λίγο ζαλάδα, λίγο ναυτή, αυτά υπήρξαν, θα ούτε και αυτά υπήρξαν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ένας πονοκέφαλος, κάτι για λίγη ώρα. Ναι, το έκανα κι εγώ, έτσι. Ναι. Την επόμενη μέρα, λίγο έτσι, στο σημείο εκείνο, υπήρχε ένα μούδιασμα, όπως όταν κάνεις μια ένεση, ας πούμε. Δηλαδή α, στο σημείο τοπικά, όχι γενικά. Όλα τα εμβόλια, ναι. Τοπικά. Όχι, τίποτα, ναι. Δηλαδή όπως έκανα καμιά πότομη κίνηση, αισθανόμουν μια ενόχληση στον πράτσο μου. Μάλιστα. Για μία μέρα αυτό, την επόμενη μέρα. Ναι. Αυτή ήταν η μοναδική ενόχληση που είχατε από αυτή την υπόθεση. Κατά τα άλλα δεν υπήρξαν σοβαρές, δεν μας αναφέρθηκαν τουλάχιστον, έτσι, και δεν ζήσαμε το πρώτο τέταρτο μισή ώρα που ήταν όλοι μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είχαμε κάποια... Τίποτα ασυνήθιστο πέρα από ένα κλασική διαδικασία εμβολιασμού. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση, επειδή η Καστοριά από χθες είναι και στους λευκούς νομούς, κύριε Χάτσιο, δεν υπάρχει. Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι ευτυχώς, πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα. Πραγματικά άξιοι συγχαρητηρίων όλη η κοινωνία της Καστοριάς για τον τρόπο που συμπεριφερθήκαμε σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο νοσοκομείο δεν είναι κανένας που να νοσηλεύεται με συμπτώματα ή με COVID.
Έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχαμε, από χθες έχουμε δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε το μοριακό, το PCR, γιατί είναι με rapid test. Εντάξει, εμείς παραμένουμε σε επιφυλακή. Έτσι, ουσιαστικά όμως η Καστοριά κινείται ανάμεσα στα μηδέν. Δεν έχει εξαλειφθεί. Ναι. Μην περάσει το μήνυμα ότι τελείωσε. Ότι τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε. Ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να δημιουργήσει πολύ έντονη αναζωπήρωση του ιού. Ήμασταν όπως είμαστε. Απλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό. Από πλευρά κινδύνου είμαστε όπως ήμασταν. Έτσι. Απλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο της εφαρμογής των μέτρων και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των μέτρων στην περιφέρεια. Και αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω στα νούμερα, γιατί επί μακρόν πια η Καστοριά έχει από 0 έως 2. Κάθε μέρα από 0 έως 2, αυτά είναι τα νούμερα της Καστοριάς. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό αυτό που βλέπουμε πραγματικά και να συνεχιστεί και να εξαφανιστεί και εντελώς. Ωραία. Κύριε Χάτσιο, εύχομαι καλή αρχή. Λογικά θα τα πούμε ίσως και από εβδομάδα για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στις πρώτες μέρες που για όλους είναι μια περίοδος προσαρμογής. Και αν για έχουμε σας... κάτι νεότερο, έστω και αύριο, ευχαρίστως να βγούμε να ενημερώσουμε το. Ωραία. Αν έχουμε κάτι καινούριο μέχρι αύριο, να βγούμε και αύριο. Θέλω να ξέρει η κοινωνία της Καστοριάς, το νοσοκομείο της Καστοριάς, όλο το προσωπικό. Γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε Σαββατοκύριακα, είμαστε μακρές ώρες τα απογεύματα. Ό,τι πληροφορία υπάρχει, ναι, να μπορούμε να την διοχετεύσουμε. Ωραία. Στο κοινό. Ωραία. Καταλαβαίνω την ανησυχία, έχω γίνει δέκτης δεκάδων, εκατοντάδων τηλεφώνων. Ωραία. Είναι μερικά πράγματα που είναι η πρώτη εφαρμογή και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Πιστεύω ότι στην πορεία θα τακτοποιηθούν. Ωραία. Έτσι, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, απλά είμαστε μια συντεταγμένη πολιτική πολιτεία. Έτσι, το Υπουργείο χαράζει τη στρατηγική, μεταφέρεται στην τρίτη, στην περιφέρειά μας, στην υγειονομική, η οποία χαράζει την τακτική, παίρνουμε εντολές και εμείς με πολύ μεγάλη ακρίβεια ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας λένε και νομίζω το νοσοκομείο μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά τις όποιες δυσκολίες υποδομών κυρίως έχουμε εδώ πέρα, έχει ανταποκριθεί σε αυτήν την μεγάλη πρόκληση της πανδημίας. Ωραία. Για οτιδήποτε λοιπόν νεότερο, όντως θα είμαστε και πάλι στον αέρα για την ενημέρωση, ειδικά αυτές τις πρώτες μέρες, νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλή πολύ. Μέρα. Ευχαριστώ και σε εσάς προσωπικά για την προσπάθεια που κάνετε για να ενημερώσετε το κοινό. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.